τις σχέσεις ακόμα και της Ελλάδας με την Τουρκία, την Κύπρο. Για να ανοίξουμε όμως έτσι τα μάτια, τα δικά μας τουλάχιστον, θα θέλαμε την βοήθειά σας. Θα πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις των δύο αυτών υπερδυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, στην δεδομένη χρονική στιγμή. Αν μου επιτρέπετε μόνο μία διόρθωση. Ναι. Επειδή ο όρος υπερδυνάμεις καθιερώθηκε την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Ναι. Όταν πράγματι υπήρχαν δύο κράτη αντίστοιχου μεγέθους, αντίστοιχης ισχύος, που για πρώτη φορά ουσιαστικά στην ιστορία του διεθνούς συστήματος υπήρχε τόση πολύ συγκέντρωση ισχύος σε δύο κράτη. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η κατανομή ισχύος, αυτή η δομή του διεθνούς συστήματος, διότι η Ρωσία. Να το κάνουμε με τη μεγαλύτερη επιρροή, αν έτσι θέλετε. Ας μπορούμε όμως να αναφερθούμε σε δύο μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Τα δύο στρατιωτικώς ισχυρότερα κράτη στον κόσμο και δύο ανταγωνιστές, των οποίων η σχέση τα τελευταία χρόνια έχει αναφλεγεί. Και έχει αναφλεγεί σε βαθμό που να επηρεάζονται κράτη και περιφέρειες πέραν των δικών τους γεωγραφικών στενών περιμέτρων, εννοώ της Αμερικής και της Ρωσίας. Θα έλεγα όμως ότι περισσότερο είναι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, είναι οι σχέσεις της με το ΝΑΤΟ γενικότερα παρά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικότερα που ουσιαστικά προκαλούν διαφόρων ειδών περιφερειακές αναφλέξεις και όλα ξεκίνησαν κατά την ταπεινή μου γνώμη από τη τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000 με την επέκταση του ΝΑΤΟ. Ναι. Πολύ κοντά στις παρυφές της πάλε ποτέ σοβιετικής ή εντός μάλλον της πάλε ποτέ σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Το γεγονός αυτό δημιούργησε διλήμματα ασφαλείας για τη Ρωσία που με την είσοδον του Πούτιν στο Κρεμλίνο, ο οποίος είναι ένας στρατηγιστής που σκέφτεται έντονα με όρους κόστους ωφέλους και που επιθυμεί να επαναφέρει το παλιό μεγαλείο της Σοβιετικής Ένωσης τώρα στη σύγχρονη Ρωσία, συνηγόρησε στο να έχουμε μία αντεπίθεση από πλευράς Ρωσίας με απότερο στόχο τον περιορισμό της επιρροής του ΝΑΤΟ στην εγγύς περιφέρεια της Ρωσίας, αλλά και την επαναφορά της, αν θέλετε, του, σε κάποιο βαθμό του σοβιετικού μεγαλείου ή της σοβιετικής σφαίρας επιρροής στις πάλε ποτέ χώρες του σοβιετικού ή του ευρύτερου σοσιαλιστικού μπλοκ. Άρα η συμφωνία, για να το εξειδικεύσουμε λίγο, ναι, των Πρεσπών, ανοίγει, αν θέλετε, ξεκλειδώνει στο ΝΑΤΟ είσοδο σε χώρες των Βαλκανίων και αυτό ενοχλεί, έτσι, τη Ρωσία. Άρα ενδεχομένως γι' αυτό να υπάρχει και αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αθηνών Μόσχας. Αλάβουμε υπόψη το μοτίβο των τελευταίων χρόνων. Θεωρώ πως μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η Ρωσία, εκείνο που την ενοχλεί περισσότερο από όλα, είναι η επέκταση του ΝΑΤΟ με την πιθανή ένταξη των Σκοπίων, που όντως, όπως ορθά αναφέρατε, ανοίγει η πόρτα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, εάν και εφόσον η συμφωνία εν τέλει επικυρωθεί και υλοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Σε μια περιοχή που ουσιαστικά ήταν ακριβώς εκεί που ξεκίνησε η υποχώρηση της ρωσικής σφαίρας επιρροής, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, με την νατοϊκή επέμβαση στο Κωσυφοπέδιο, με τη σύλληψη του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς και την δημιουργία κρατών όπως η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κόσοβο αργότερα, τα οποία να είναι πιο κοντά στη δυτική σφαίρα επιρροής παρά στη ρωσική. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι από ρωσικής πλευράς αυτή είναι η ανάγνωση, η μία από τις αναγνώσεις αυτής της συμφωνίας. Τώρα, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι για να υπάρξει η συμφωνία των Πρεσπών, λογικά, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι, θα υπήρξε και μια αναπήδηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προς την κατεύθυνση, προς το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι απότοκο αυτής της αναπήδησης. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε, όπως έχει γραφτεί γενικότερα στον τύπο των τελευταίων καιρών, ότι η συμφωνία των Πρεσπών επετεύχθη επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πίεσαν την Ελλάδα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο,
τότε μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να αναμένει κάποια ανταλλάγματα έναντι της κίνησης της αυτής από τις ΗΠΑ. Ακούστηκε πάντως, γράφτηκε κιόλας κάποιες πληροφορίες ότι πρόκειται για οικονομικά ανταλλάγματα. Ναι, έχουν γραφτεί. Διαφορά, εγώ προσωπικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω επακριβώς. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Αλλά είναι μια υπόθεση εργασίας που θεωρώ ότι μπορούμε να την κάνουμε. Ότι ισχύει αυτή η αλληλουχία ενεργειών και γεγονότων που μπορεί να μας δώσει, αν θέλετε, να καταλάβουμε ότι όντως η Ελλάδα αναμένει πράγματα από την αναθέρμανση των σχέσεων της με τις ΗΠΑ και αντιστρόφως αυτή η αναθέρμανση φαίνεται να σχετίζεται και με την ρήξη στις σχέσεις της με τη Ρωσία. Μάλιστα. Τώρα η Ελλάδα, αν θέλετε, έχει κατά τα φαινόμενα ανοιχτά μέτωπα, κύριε Κοντέ. Έχει το Σκοπιανό, είναι οι σχέσεις της με την Τουρκία, η Αλβανία, και εκεί υπάρχει και ζήτημα με την ΑΟΣ. Mm-hmm. Τώρα πώς τα διαχειρίζεται, πώς μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση κατά την εκτίμησή σας? Η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα σημαντικό και μια σημαντική αδυναμία. Το σημαντικό πλεονέκτημα είναι η γεωγραφική της τοποθεσία σε μια περίοδο κατά την οποία τουλάχιστον απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ η Τουρκία φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία της. Η Ελλάδα επίσης είναι στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών ροών που προχωρούν αργότερα προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Συνεπώς, έχει ρόλο να επιτελέσει η Ελλάδα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις ΗΠΑ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία επίσης για διάφορους λόγους φαίνεται να αναδεικνύεται από γεωστρατηγικής άποψης τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θετικό για την Ελλάδα. Το αρνητικό για την Ελλάδα είναι η οικονομική κρίση την οποία διέρχεται, η οποία την καθιστά ευάλωτη σε αρκετών ειδών πιέσεις. Δημιουργεί δηλαδή η ύπαρξη του μεγάλου χρέους της Ελλάδος πεδία άσκησης πιέσεων προς την Ελλάδα, οι οποίες πιέσεις να έχουν ως απότερο στόχο να εκμεταλλευτούν την οικονομική αδυναμία της Ελλάδας προκειμένου να αποκομίσουν από αυτήν ανταλλάγματα σε κάποιους άλλους τομείς. Συνεπώς, για να μπορεί ένα κράτος να ασκήσει υγιή και εντός εισαγωγικών επιθετική στρατηγική, υπό την έννοια του ότι να επιδιώξει την εξυπηρέτηση των εθνικών του συμφερόντων μέσω μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής, θα πρέπει να έχει οικονομική ευρωστία και στρατηγική ικανότητα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει την οικονομική ευρωστία που θα της επέτρεπε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει απαράκαμπτα και απρόσκοπτα μια αξιόπιστη στρατηγική, όμως φαίνεται να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που έχει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Είναι όμως μεγάλο και το ρίσκο που αναλαμβάνει, διότι η ρήξη με τη Ρωσία, με μια χώρα με την οποία διατηρεί παραδοσιακούς δεσμούς, δεν είναι ακίνδυνη. Η Ρωσία έχει μοχλούς πίεσης επί της Ελλάδας. Επίσης η Ρωσία τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την Τουρκία πλέον. Ναι, έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αν αυτό φαίνεται να επηρεάζει και τη στροφή της Ελλάδας προς τη Δύση, κυρίως εξαιτίας και της τάσης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και στη Θράκη τα τελευταία χρόνια, που επίσης φαίνεται να έχει αναφλεγεί αυτή η διμερή σχέση. Συνεπώς, δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι ακολουθώντας μία στρατηγική ρήξεις με τη Ρωσία θα πετύχουμε ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ και ίσως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία να αντισταθμίζουν τα ωφέλη που χάνονται εξαιτίας της ρήξης με τη Ρωσία. Βέβαια, η εξάρτηση της Ελλάδας από τη Ρωσία δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη όσο θα έλεγα εξάρτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Ρωσία. Υπάρχουν όμως περιθώρια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, άσκησης ισορροπημένων πολιτικών σε μια εποχή που η διεθνής πολιτική έχει έναν αλαγκάρτ χαρακτήρα. Δηλαδή, κράτη και μεγάλες δυνάμεις κιόλας, ναι, στις μεταξύ τους σχέσεις
τα βρίσκουν σε κάποιους τομείς, ενώ σε άλλους τομείς μπορεί να μην τα βρίσκουν, χωρίς αυτό να δημιουργεί μια μετωπική ρήξη μεταξύ τους. Ενώ την περίοδο του ψυχρού πολέμου, που υπήρχε η λογική των στρατοπέδων και η συγκέντρωση ισχύως σε δύο στρατόπεδα, ακριβώς ήσουν υποχρεωμένος κατά το μάλλον ή το Ήττον, όταν έκανες μια επιλογή, αυτή είτε να ταυτίζεται είτε να αποκλίνει έντονα με έναν εκ των δύο στρατοπέδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα όμως δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι την περίοδο που οι ΗΠΑ και η Ρωσία έριζαν για την Ουκρανία, την ίδια στιγμή ήταν στο ίδιο τραπέζι για τη Συρία. Έτσι, υπάρχει περιθώριο για ισορροπημένες στρατηγικές επιλογές. Θα ήθελα να δούμε, δείξατε και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος πού στέκει σε όλο αυτό το, σε όλα αυτά τα σημεία τριβής που υπάρχουν απλωμένα στην ευρύτερη μας περιοχή των δύο υπερδυνάμεων και τι ρόλο μπορεί να παίξει η βελτίωση, η ραγδαία βελτίωση των σχέσεών μας, των σχέσεων της χώρας μας με το Ισραήλ. Ναι. Η Κύπρος είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή, έχει μια αναβαθμισμένη γεωστρατηγική τοποθέτηση, η οποία έχει να κάνει με ζητήματα όπως η ανέβρεση φυσικού αερίου στην λεκάνη της Λεβαντίνης και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να ανακάμπτει σχετικά γρήγορα από την οικονομική κρίση και να αναχτά οικονομικές δυνατότητες σαν κράτος. Έχει να κάνει επίσης και με το γεγονός ότι ελαίο της απώλειας της αξιοπιστίας της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η αξία του να υπάρχει ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος, ανεξάρτητο από την τουρκική επιρροή, λογικά αναβαθμίζεται. Συνεπώς, έχουμε και τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ και την Ελλάδα αφενός, με την Αίγυπτο και την Ελλάδα αφετέρου, που αναδεικνύουν όμως την ίδια στιγμή και τη σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Δηλαδή, η Κυπριακή Δημοκρατία από μόνη της, χωρίς αυτά τα τριμερή σχήματα και κυρίως χωρίς τη στρατηγική της σύνδεση με την Ελλάδα, περιορίζεται το στρατηγικό, το γεωστρατηγικό της μάλλον μέγεθος. Συνεπώς, ναι μεν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανεξάρτητο ρόλο στην περιοχή, είναι ένας μικρός μεν παίκτης δε, όμως τα τριμερή σχήματα δημιουργούν προσδοκίες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παίξει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο και να αναμένει ακόμα πιο σημαντικά κέρδη από τις περιφερειακές εξελίξεις. Εάν αυτές οι τριμερείς συνεργασίες φύγουν από την εξίσωση, τότε αντιστοίχως και αναλόγως αδυνατίζει και η γεωστρατηγική αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Μιχάλη Κοντέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας στο μεσημέρι και κάτι και όσα χρήσιμα μας έχετε αναφέρει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει.